Οι επιστήμονες εντόπισαν ίσως το μεγαλύτερο θαλάσσιο ερπετό που κολύμπησε ποτέ στις θάλασσες. Ένα πλάσμα μεγαλύτερο από δύο λεωφορεία δίπλα-δίπλα, το οποίο έζησε πριν από περίπου 202 εκατομμύρια χρόνια δίπλα στους δεινόσαυρους. Το απολυθωμένο οστό της γνάθου του βρέθηκε το 2016 από έναν κυνηγό απολυθωμάτων σε μια παραλία στο Σόμερσετ του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2020 ένας πατέρας και μια κόρη βρήκαν ένα άλλο παρόμοιο οστό και βοήθησαν να συμπληρώσουν το παζλ. Οι ειδικοί λένε τώρα ότι τα απολυθώματα προέρχονται από δύο γιγάντια έρπετα εχθιόσαυρου, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν μήκο 25 μέτρων. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία, όπω ένα πλήρε κρανίο και ένα σκελετό, για να επιβεβαιωθεί το ακριβέ μέγεθο του πλάσματο, επειδή έχουν βρεθεί μόνο μερικά θραύσματα μέχρι στιγμή. Ο γιγάντιο εχθιόσαυρο πέθανε σε μία μαζική εξαφάνιση και οι εχθιόσαυροι που έζησαν μετά δεν έφτασαν ποτέ ξανά στο τεράστιο αυτό μέγεθο. Το να Έχετε μία γάτα ω κατοικίδιο ζώο μπορεί ενδεχομένω να διπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνιση σχιζοφρένεια σύμφωνα με μία μελέτη. Συγκεκριμένα, ερευνητέ από το Πανεπιστήμιο του Queensland τη Αυστραλία πραγματοποίησαν έρευνε εξετάζοντα 17 μελέτε από 11 χώρε συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην έρευνά του διαπίστωσαν ότι όσοι συνυπήρχαν με πριν από την ηλικία των 25 ετών είχαν περίπου διπλάσει πιθανότητε να αναπτύξουν σχιζοφρένεια. Ο επικεφαλή συγγραφέα Dr. John McGrath δήλωσε: Βρήκαμε μια συσχέτιση μεταξύ τη ιδιοκτησία γάτα και των αυξημένων πιθανοτήτων εμφάνιση διαταραχών που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια. Το 1995, ένα έγγραφο πρότεινε ότι ορισμένε περιπτώσει σχιζοφρένεια μπορεί να προκαλούνται από ιού που προέρχονται από τη γάτα του σπιτιού μέσω του παράσιτου τοξόπλασμα γκοντή, το οποίο μπορεί να εισέλθει στον οργανισμό μέσω δαγκώματο. Το παράσιτο μπορεί να εισέλθει στο κεντρικό νευρικό σύστημα και να επηρεάσει του νευροδιαβιβαστέ στον εγκέφαλο, οδηγώντα σε αλλαγέ τη προσωπικότητα, ψυχοτικά συμπτώματα και ψυχιατρικέ διαταραχέ όπω η σχιζοφρένεια. Μία πόλη στη Γαλλία πουλάει ένα σπίτι για μόλι ένα ευρώ για όποιον θέλει να μετακομίσει στην ευρωπαϊκή χώρα. Το Saint Amand Mondrod, που βρίσκεται μεταξύ Παρισιού και Λιόν, έγινε η τελευταία ευρωπαϊκή πόλη που προσφέρει σπίτια σε ανθρώπου σε απίστευτα φθηνή τιμή. Η γαλλική πόλη, σύμφωνα με πληροφορίε από την Σαν, πουλάει ένα ακίνητο δύο υπνοδοματίων με σαλόνι κουζίνα τουαλέτα στον κάτω όροφο, δύο Δωμάτια και ένα μπάνιο στον επάνω όροφο για μόλι 1 ευρώ. Το φθηνό σπίτι διαθέτει επίση δική του αυλή και γκαράζ. Ενώ μπορεί να ακούγεται σαν μια καλή συμφωνία, υπάρχει μια αρκετά βαριά παγίδα για την αγορά του σπιτιού. Επειδή το γαλλικό σπίτι δεν έχει κατοικηθεί εδώ και 12 χρόνια, θα χρειαστεί σημαντική ανακαίνιση ύψου 127.800 ευρώ. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται σαν ένα εντυπωσιακό νούμερο, ο αντιπρόσωπο τη πόλη για την πολεοδομία δήλωσε ότι η πόλη θα προσφέρει σημαντικέ επιδοτήσει για <Κι> την ανακαίνιση. See